Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι MND. Κάντε την εγγραφούλα σας, είναι εντελώ δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Όπως είδατε και από το τίτλο Survivor Spoiler All Star. Και πάμε να δούμε τις σοβαρές αποφάσεις που πήρε ο Ατζούν μια λογική εξέλιξη στο παιχνίδι έχουμε μπροστά μας και οι αποφάσεις του Τούρκου παραγωγού για το All Star Φίλες και φίλοι μου φαίνεται ότι το Survivor All Star δυστυχώς πάει προς το χειρότερο και έτσι ανάγκασε τον Τούρκο παραγωγό να προχωρήσει σε λήψη σκληρών αποφάσεων. Ο Τούρκος θα πάρει κεφάλια και θα αποδοθούν ευθύνε για το φετινό φιάσκο. Ξεκινώντα από την επιλογή των παικτών και φτάνοντα μέχρι τι συμπεριφορέ των συνεργατών του και τι καταγγελίε που έχουν φτάσει στα χέρια του. Φυσικά και για την απουσία έμπνευση για το φετινό project. Ωστόσο, είναι ήδη αποφασισμένο να αφήσει στην άκρη το survivor μετά την πλήρη φετινή αποδόμησή του ώστε να ξεκουραστεί. Και αυτό αλλά και το τηλεοπτικό κοινό. Και ετοιμάζεται να φέρει στην τηλεόραση του Sky το αντίπαλον δέος του reality επιβίωσης. Το I am celebrity, get me out of here. Το Survivor ολοκληρώνει φέτος τον κύκλο του με την παρούσα δομή και την ομάδα που το έτραξε πλέον όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές που ετοιμάζει ο Τούρκος παραγωγός θα είναι σαρωτικές ως προς τα project με τα οποία θα συνεχιστεί η συνεργασία του με το Sky. Καθώς όλα δείχνουν πως την ίδια τύχη με το Survivor θα έχει και το The Voice. Θα αποσυρθεί και αυτό. Λοιπόν, το reality που πρόκειται να δούμε του χρόνου τον Ιανουάριο, το I am celebrity, get me out of here, γυρίζεται στην Αφρική. Και είναι και αυτό επιβίωσης και πρόκειται να σπάσει τα μία. Όπου έχει παιχτεί, έχει κερδίσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Πώς σας φέρετε σαν ιδέα, σας περιμένω στα σχόλια. Και από το 2025 θα ξαναρχίσει το Survivor και πιστεύω ότι το φετινό ήταν ένα καλό μάθημα για όλους. Σας χαιρετώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Γεια σας τώρα!